όταν βλέπει κάποιος από το Ηράκλειο την κορυφογραμμή του βουνού Γιούχτας, διακρίνεται το κεφάλι ενός ηλικιωμένου ανθρώπου. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Δίας σε ήπια θέση. Ο επιβλητικός Γιούχτας υψώνεται νότια της μεγάλης πόλης και γύρω του απλώνεται μια έφορη και καταπράσινη κοιλάδα. Ακολουθώντας το δρόμο προς τον νότο, μπαίνω στο καταπράσινο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, ένα σπάνιο υδροβιότοπο. Η καταπράσινη διαδρομή μου αποκαλύπτει μοναδικά τοπία. Και τα νερά της περιοχής δημιούργησαν αυτό το θαύμα. Στη βόρεια πλευρά της κοιλάδας είναι το γραφικό φαράγγι Παραδίσι. Οι Τούρκοι το ονόμαζαν Ακάρ Σουλάρ Ντάγ, δηλαδή βουνό των τρεχούμενων νερών. Τα νερά αυτής της πηγής διοχέτευε το 1628 ο Φραγίσκος Μοροζίνη το πάντα διψασμένο Ηράκλειο. Σήμερα αυτή η πηγή έχει αποξενωθεί λόγω των γεωτρήσεων που υπάρχουν στην τριγύρω περιοχή. Στη μέση περίπου του μήκους του Φαραγγιού, αριστερά όπως κατηφορίζουμε από τις Αρχάνες, υπάρχει ένα σπήλαιο. Σε αυτό το ασβεστολιτικό σπήλαιο έχει δημιουργηθεί μια κολόνα από σταλαγμητικό και σταλακτητικό υλικό. Ανάμεσα στο δυτικό τοίχωμα και της κολόνας υπάρχει ένα στενό πέρασμα που αποκαλείται πηγή του Παραδείσου. Όπως λέει η παράδοση, όποιος καταφέρει να περάσει από αυτό το πέρασμα θα μεταφερθεί άκρητα στον Παράδεισο. Για το λόγο αυτό, η πηγή, η σπηλιά αλλά και ολόκληρη η περιοχή του Φαραγγιού ακόμα και σήμερα λέγεται Παράδεισος. Thank you.